σας έχουμε αποκαλύψει τα καλύτερα ταλέντα στα διαλύματα εδώ και έχουμε εκλεχτεί παρέα σήμερα. Είναι εδώ μαζί μας ο Εορτάζου. Υπουργός Ανάπτυξης. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γεωργιάδη. Χρόνια πολλά. Συνήθεια μου έχει γίνει σε εορτές μου να είμαι στο Μέγκα εδώ σε εσάς. Ελπίζω να σας φέρουμε και γούρι. Λογικά για να έρχεστε ξανά, μάλλον σας φέρουμε. Μάλλον. Έτσι, για όσο έχουν απορία, εγώ είμαι βαφτισμένο Σπυρίδων Άδωνη. Σπυρίδων ήταν το όνομα του παππού μου, Άδωνη, τον που ήθελε ο πατέρα μου. Ωραία. Και έτσι έχω βαφτιστεί και μετά. Χρόνια πολλά. Και τον έχουμε ζωντανά να διευκρινίσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Έτσι είναι σήμερα, 12 Δεκεμβρίου του 2021. Εδώ, ζωντανά. Γεια σας κύριε Μαρακάκη. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς χρόνια είστε. Πολλά, Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα θέματα της επικαιρότητας. Ευχαριστώ για την καλή συνεργασία και συμβουλές που με. Σε επίπεδο νομικής. Ναι, σε επίπεδο αυτή την εποχή των COVID μέτρων είχαμε. Οπότε αναγκάζομαι να πω λοιπόν και εγώ στον αέρα ότι είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχουν. Πολύ, πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Ακούει κριτική, πάντα θα σηκώσει το τηλέφωνό του, αλλά. Ωραία. Εμείς εδώ πέρα. Απεδείχθη λοιπόν, πολύ γρήγορα. Κύριε Μαρακάκη και κύριε Γεωργιάδη, εμείς είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε τη δουλειά μας και κριτική κάνουμε και όποτε αναγνωρίζουμε τα καλά, τα λέμε. Τώρα, αφού είμαστε σε ευχές, να πούμε στον Τίνο να του ζήσει και η κόρη. Ευχαριστώ κύριε. Γρήγορα έκανε και το γιο και την κόρη. Μπράβο, να ζήσουν με υγεία. Τα παιδιά είναι υπέροχο πράγμα. Εσείς έχετε δύο γιους. Έχω δύο γιους, ναι. Τον Περσέα και την κόρη την έχει, αν θέλετε να σας τη δώσω. Την κόρη, προσέξτε, δεν τη δίνω εύκολα, να το ξέρετε, επειδή έχετε δύο γιους. Λοιπόν, πάμε όμως στα θέματα. Πάμε στα θέματα της επικαιρότητας που εσείς έχετε βάλει, επειδή το βλέπουμε και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, θα δείξουμε μία κάρτα. Θα δείξουμε την κάρτα της ακρίβειας. Μία εικόνα είναι, δεν είναι παραπάνω, με 5 στοιχεία. Και αμέσως μετά θα δείξουμε και ένα λογαριασμό φυσικού αερίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι επίσημες στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυτά είναι κύριε Υπουργέ, τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, το φυσικό αέριο μέσα σε ένα χρόνο έχει ουσιαστικά τριπλασιαστεί η τιμή, έτσι, γιατί το 180% σημαίνει δύο φορές πάνω. Πετρέλαιο θέρμανση 45, ηλεκτρικό 37, καύσιμα 24, αρνιά κατσίκια 21,3%. Και το ελαιόλαδο πολύ ψηλά, ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, γενικώς ο κόσμος έχει τσουρουφλιστεί. Να δείξουμε όμως και το λογαριασμό του φυσικού αερίου, γιατί τώρα αυτό που δείξαμε είναι ετήσια βάση. Αυτός είναι ο λογαριασμός που μου τον έστειλε ένας φίλος μου, κύριε Γεωργιάδη, μπορώ να σας τον δώσω μετά με τα προσωπικά του στοιχεία. 17 έκτου η κιλοβατόρα 0,36, πρώτη δεκάτου 0,73. Σε 4 μήνες έχει διπλασιαστεί η τιμή. Και το ερώτημα απλό. Μπορείτε να πείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί, είτε και η ρεύμα, είτε και η φυσικό αέριο, αν θα πάρετε κάποια επιπλέον μέτρα από αυτά που έχετε ανακοινώσει προκειμένου λίγο να. Μαζέψουμε την ακρίβεια. Καταρχάς, επειδή από λεφτά και οικονομία εσύ καταλαβαίνεις και σε παραδέχομαι σε αυτό και δεν το λέω ειρωνικά, το πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά επειδή καταλαβαίνεις ή αν τα παρουσιάζεις και όπως θέλεις. Η κάρτα του πληθωρισμού, εάν παρουσιάζεις ετήσια βάση για τη συγκεκριμένη περίοδο του Νοεμβρίου με Νοέμβριο, είναι τελείως παραπιστική. Γιατί? Διότι πέρσι τον Νοέμβριο είχαμε από πληθωρισμό μείον 2%. Και ο τηλεθεατής και ο καταναλωτής αυτό τι τον ενδιαφέρει. Γιατί έλεγε πες τον Νοέμβριο το Μέγκα εδώ, τι ωραία που φτηνένουν όλα. Είχες βγάλω μια κάρτα, πες μου λες τι ωραία που φτηνένουν όλα. Πέρσι, ότι το μισό λεπτό, ότι η βενζίνη ήταν 1,20. Προσπαθώ να εξηγήσω αν συγκρίνεις σε μια οικονομία που έχει μια ροή. Ναι. Με το μήνα που είχες lockdown και λόγω του lockdown έχουν πέσει τιμές στο χαμηλότερο σημείο της 20ετίας. Ωραία. Προφανώς, αν συγκρίνεις με το χαμηλότερο σημείο της 20ετίας και με έναν σχετικά ψηλό πληθωρισμό που είχαμε τον Νοέμβριο, η διαφορά φαίνεται τεράστια. Άρα, για να καταλάβω, κύριε Υπουργέ, για να γίνω πραγματική καθαρή. Διαφορά στην τσέπη δεν είναι αυτή που φαίνεται. Ωραία. Άρα, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Με αυτές τις αυξήσεις, δηλαδή, δεν έχει ανοίξει η μύτη, δεν μας επέβαιδε. Αν εξαιρέσεις το κόστος της ενέργειας, το οποίο θα έρθω αμέσως μετά, δεν υπάρχει καμία πραγματική αύξηση κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Ναι, πλην της ενέργειας, μα αναλαμβάνω. Ακριβώς. Αν βγάλεις την ενέργεια μέσα, δεν υπάρχει. Μας ακούει ο κόσμος. Τα βλέπω εγώ κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται. Α θέλω όλη τη μελέτη, δημοσίευσε το μεγάβριο την άλλη Σαββατολή. Αν αφαιρέσει το κόστος ενέργειας από μέσα, δεν υπάρχει καμία αύξηση κανένα προϊόν. Πλην κάποιων εποχικών ειδών αγροτικών, τα οποία έχουν να κάνουν. Ωραία, η ενέργεια είναι λίγο. Συγγνώμη. Να τις σηκώσουν αυτές τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει 1,15. Είπα πλην της ενέργειας. Η ενέργεια είναι το 80% της κατανάλωσης. Και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και το ρεύμα. Ξαναλέω λοιπόν. Πλην της ενέργειας, όλα τα άλλα δεν έχουν ανέβει. Εάν δηλαδή έχουν ανέβει προϊόντα, αλλά μέσα αυτά τα προϊόντα αύξηση η ενέργεια που έχει αυξηθεί. Αυτό είναι. Θα κάνετε κάτι για αυτή την ακρίβεια στην ενέργεια, τέλος πάντων. Έχουμε κάνει ήδη. Έχουμε διαθέσει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Και με το νέο έτος, εφόσον χρειαστεί και συνεχιστεί αυτή η κρίση ενέργειας, που είναι προφανώς παγκόσμια, θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ένα κομμάτι της αύξησης αναγκαστικά θα φτάσει στον καταναλωτή. Δεν μπορεί να το κάνει μηδέν.
ούτε μπορεί να εξαφανίσει την αύξηση από όλα τα προϊόντα που παράγονται στον πλανήτη, διότι όλα επηρεάζουν πραγματικότητα την αύξηση ενέργειας. Υπάρχει μία εκτίμηση και προχθές ήμουν στο ΤΑΙΠΕΔ στην τελετή της υπογραφής της ΔΕΠΑ υποδομών στην Ιταλγκάς και εκεί ο διευθύνων σύμβουλος Ιταλγκάς μας εξηγούσε γιατί κατά τη γνώμη τους το φυσικό αέριο στο επόμενο τρίμηνο θα πέσει. Mm. Θα πέσει στις περσινές, όχι περσινές τιμές πολύ χαμηλές, στις φυσιολογικές. Μακάρι. Έτσι θα δούμε αν αυτή η τιμή. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για διπλάσια επιδότηση στο φυσικό αέριο που λέει συνέντευξη σήμερα στο. Είναι τελείως, σας είπα, με το νέο έτος, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε για να βοηθήσουμε θα το κάνουμε. Ωραία. Εδώ είμαστε. Το αφήνετε ανοιχτό. Πάμε λίγο στο μέτωπο της πανδημίας. Αλλά απλώς λέω να είμαστε λίγο. Καταλαβαίνω τηλεοπτικά. Η όχι, είναι πρακτικά, δεν είναι τηλεοπτικό κύριε Γιάννη, είναι πρακτικό το θέμα. Αν θες να βάλεις τα στοιχεία της Ελστάτ, μπορείς να βάλεις και την αύξηση 7,4% το πρώτο εξάμεινο στο τέτοιο εισόδημα. Και 13,3% ανάπτυξη. Δεν τα πήγαμε. Και δεν το βάζεις. Βάλ' το. Δεν είναι και αυτό Ελστάτ. Σαφέστατα. Άμα έχει αυξηθεί το εισόδημά σου 7,5% δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια του 3%. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα με 1,70 τη βενζίνη, με 0,80 το φυσικό αέριο. Επαναλαμβάνω. Τώρα μην μονοπολίσουμε την κουβέντα τώρα με αυτό το πράγμα. Επηρεάζει και τον Έλληνα καταναλωτή όπως τα υπόλοιπα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπου στον πλανήτη προφανώς. Θα ήταν λίγο οξύμορο 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη να ταλαιπωρούνται από αυτό και να μην ταλαιπωρεί το Έλληνα. Την είδηση μας τη βγάλαμε πάντως. Πάμε λίγο στα της πανδημίας, διότι ακούμε συνεχώς και από συναδέλφους σας ότι καλώς εγώ των πραγμάτων θα πορευτούμε έτσι μέχρι τις γιορτές με αυτά τα μέτρα. Διαβάζουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο επανέρχεται η μάσκα, η τηλεργασία. Βλέπουμε ότι η Γερμανία έχει πάρει μέτρα για τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Τα ξέρετε και εσείς αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, μήπως είστε αρκετά έτσι κατηγορηματικοί και δεν θα έπρεπε να κρατήσετε μια πισινή εισαγωγικά, κύριε Γεωργιάδη, μήπως μας βρει στην πορεία κάτι άλλο? Και τι σας κάνει έτσι τόσο σίγουρος ότι θα μέχρι τις γιορτές θα πορευτούμε σε αυτό το, σε αυτό το μοντέλο? 12 Δεκεμβρίου είμαστε σήμερα, κύριε Καντώνα. Και η πανδημία είναι σε σαφέστατα πρωτοδυτική τάση. Καλά, και τον Οκτώβρη του, πριν από ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου. Πέρυσι δεν είχαμε εμβόλια. Είναι, η σύγκριση δεν υπάρχει με την περσινή χρονιά. Ναι. Φέτος έχουμε ένα μεγάλο τύπο. Αλλά έχουμε 700 ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κοντά στους 100 που των οποίων 600 ανεμβολίαστοι. Και τι σημαίνει? Τα κάνουμε. Άμα κάποιο δεν έχει εμβολιαστεί, είναι το έχει πει όλο ο πλανήτης. Αναλαμβάνει και ο ίδιος το μέγεθος ευθύνη του αναλογή. Ναι, δεν μπορεί το κράτος να πιάσει τον καθένα με το ζόρι. Βάλαμε και υποχρεωτικότητα από τα 60 και πάνω για να μην λέτε ότι δεν βάζουμε την υποχρεωτικότητα. Πράγματι, αρκετές χιλιάδες έχουν πάει. Εμείς δεν λέγαμε ότι δεν βάζουμε την υποχρεωτικότητα. Εσείς το λέγατε αυτό. Αλλά ξαναλέω, σε ένα κάποιο βαθμό όταν λέμε και το λένε οι γιατροί κάθε μέρα, από τους 700 που είπατε, που είναι φοβερός αριθμός, οι 600 ανεμβολίαστοι, ρε παιδιά. Κάποια στιγμή να έχουμε μια λογική. Ωραία, άρα, οπότε μέχρι τις γιορτές πορευόμαστε έτσι και από Γενάρη και μετά το ξαναβλέπουμε. Lockdown στην Ελλάδα δεν πρόκειται να υπάρξει. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Αποκλείεται. Όλων των ειδών τα άλλα μέτρα μπορεί να υπάρξουν αλόγως εξέλιξης της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, στους πάνω από τα 50 έτη για τον εμβολιασμό. Επαναλαμβάνω, όλα τα άλλα μέτρα μπορεί να συμβούν. Προς το παρόν τα μέτρα που λάβαμε, το σύνολο, το καλά των μέτρων, δηλαδή. Και η αλλαγή των κανόνων στο λιανικό εμπόριο και η αλλαγή των κανόνων στην εστίαση, στα θέατρα, στα γυμναστήρια, η υποχρεωτικότητα κτλ. Όλα μαζί αυτό το καλάθι φαίνεται ότι λειτουργεί. Δηλαδή, αν θυμάσαι, αρχές Νοεμβρίου είχε αρχίσει η πανδημία να φεύγει προς τα πάνω και αυτή είναι η πανδημία είναι σε μια σαφή κίνηση προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, από την έννοια αυτή, το καλάθι των μέτρων που έχουμε πάρει λειτουργεί. Τώρα, είναι εξαιρετικά λυπηρό, δραματικό ότι πεθαίνουν τόσο άνθρωποι την ημέρα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εγώ κλαίω, πραγματικά φοβερό. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να πω για αν ήταν στο χέρι σας, αν ήταν στο χέρι, μισό λεπτό. Αν ήταν στο χέρι του Άδωνη Γεωργιάδη, τι μέτρο θα έπαιρνε τώρα για να εμβολιαστούν οι ανεμβολίαστοι? Μα είναι σαν μέτρο και του Άδωνη Γεωργιάδη, με άλλες κυβερνήσεις. Εγώ δεν μιλάω θεωρητικά. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που παίρνει μέτρα όσο μπορούμε γρηγορότερα. Έχουμε πάρει όσο δυνατόν περισσότερα μέτρα. Αλλά βλέπω σήμερα, όπως έχουμε εδώ, διάφορα βιντεάκια που έχουν ανεβάσει διαδίκτυο από αυτούς του θεματοφύλακες του Συντάγματος. Με συγχωρείτε κύριε Σιγόπουλο, σοβαρά τώρα. Πιστεύετε ότι υπάρχει επιχείρημα που μπορεί να πείσει αυτού του ανθρώπου? Όχι. Δηλαδή, αλλά υπάρχει η δυνατότητα του κράτου να του περιορίσει. Όχι, θα έπρεπε να του είχατε περιορίσει, κύριε Σιγόπουλο. Θα έπρεπε να μην έχουμε φτάσει καν σε αυτό το σημείο. Του αφήσατε. Διότι είπαν και οι άνθρωποι εκεί ότι είχαν μία δράση από τον Νοέμβριο συγκεκριμένη. Και τώρα τη μάθαμε επειδή κάναν αυτή την τρέλα. Τη σύλληψη δηλαδή την παράνομη. Του δίνετε και βήμα βέβαια. Καταρχά να πω ότι το γεγονό ότι έχουν συλληφθεί αυτοί οι 11 και έχουν κατηγορηθεί είναι βήμα μπρο. Ότι η αστυνομία πήγε στην Αράχοβα προ δύο ημερών και έκλεισε αυτό το Υπουργείο. Ποιος το επέτρεψε όμως να ανοίξει αυτό το Υπουργείο, αυτό το μαγαζί? Ποιος το επέτρεψε? Να βάλεις ταμπέλα σε ένα κατάστημα, ευτυχώς δεν είμαστε και αστυνομικό κράτος στην Ελλάδα. Μα δεν ήταν το πρώτο.
Δεν είναι δύσκολο να το ανοίξεις. Ότι πήγε όμως το κράτος και το έκλεισε και συνελήφθη η κυρία εκεί που το είχε και κοροϊδεύε τον κόσμο και τους έπαινε και λεφτά, συνέβη αυτό. Τώρα, σήμερα η Real News, για να είμαι ειλικρινής, έχει κάτι το οποίο είναι πιο έτσι, περίεργο. Όχι περίεργο, πιο δύσκολο και πιο σοβαρό. Έχει μία φωτογραφία με αυτούς τους κυρίους, με τους θεματοφύλακες του άρθρου 120, θα κάνω μετά ένα σχόλιο γι' αυτό, με όπλα. Δεν ξέρω αν την είδατε τη φωτογραφία. Βέβαια, τι θυμίζει αυτό. Εάν είναι οι άνθρωποι αυτοί με όπλα, αλλάζει η κατηγορία για όλους αυτούς. Είναι τρομοκρατική οργάνωση. Να μας πει ο νομικός εδώ πέρα τι μπορεί να σημαίνει. Ούτως ή άλλως η διώξη θυμίζει, είναι για κακούργημα, σωστά. Θυμίζει, ναι, προφανώς για την αρπαγή. Ναι, για την αρπαγή. Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν έγινε χρήση όπλων. Mm-hmm. Αν όμως κάνει, έρευνα η εισαγγελία και δει ότι οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν παραστρατιωτικά και ίσως έχουν μέσα, έχει εμφυλοχωρήσει και το μικρόβιο της Χρυσής Αυγής, γιατί οι στρατηγικές και οι πρακτικές τους μέχρι στιγμής δείχνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα πού βρίσκουν, άρα κινδυνεύουν πού να βρίσκουν τα χρήματα. Και για εγκληματική οργάνωση. Βέβαια. Πέρα δηλαδή από τις κατηγορίες που το έχουν. Το 187 είναι στο πλάι και το έχει διαγώνια στο μυαλό του εισαγγελέας ανά πάσα στιγμή. Πού βρίσκουν τα χρήματα και έχουν πάει. Έχουν φτιάξει στόλο με αυτοκίνητα. Έχουν φτιάξει στολές. Πώς γίνεται το recruitment, πώς επιστρατεύουν, πώς τους εκπαιδεύουν. Επίσης έχουν αυτή μια ιστορία εδώ, social media. Εδώ. Πρέπει και η δίωξη να πράξει τα δέοντα. Γίνονται. Να το πούμε αυτό. Όχι, γίνονται και εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι έδειξαν τα ανακλαστικά εισαγγελία. Αλλά το περιστατικό αυτό για μένα ήταν εξοργιστικό, το ότι βγήκαν πάρα πολλοί και νομίζω και δημοσιογράφοι πολλοί και κατηγορήσαν τη διεύθυνση του σχολείου ότι σας είχαν προειδοποιήσει. Και κακώς κλειδώνε το σχολείο. Είχαν πάει άλλες δύο με τρεις φορές εκεί. Είχαν απειλήσει και το γυμνασιάτη. Θέλω και το να σας πω ότι. Ο Λυκιάρης τη γλίτωσε, λέει, γιατί δεν ήταν εκείνη την ώρα. Ναι. Πήγε πιο αργά. Ναι, το είπε και ο ίδιος. Βρεθήκανε τόσο προετοίμαστοι οι αστυνομικοί στους οποίους πήγανε. Ποιοι, οι αυτόκλητοι υπερασπιστές του Συντάγματος. Οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν το Σύνταγμα. Το είπατε και εσείς χθες, κύριε Γιωμόπουλε. Δηλαδή πήγανε, παρέδωσαν στις αρχές που δεν αναγνωρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δημόσιος λειτουργός. Λοιπόν, και βρίσκονται σε τέτοια έκπληξη οι αστυνομικοί που δεν ξέρουν αυτό το οποίο έχουν μπροστά τους, πού υπάγεται ποινικά. Ναι. Είναι απίστευτα πράγματα. Με επιτρέπετε να κάνω εδώ και ένα σχόλιο, γιατί έχω εδώ και τον κύριο Μαρακάκη. Άκουσα την υπερασπιστική γραμμή, διάβασα μάλλον την υπερασπιστική γραμμή του συνηγόρου υπερασπίσεω των 11. Και οφείλω να πω ότι έμεινε έκπληκτο από τον συνήγορο. Ο οποίος είπε περίπου ότι επειδή τα μέτρα. Όχι περίπου, ακριβώς. Επειδή τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι αντισυνταγματικά, γι' αυτόν τον λόγο έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 120. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί αυτό το 120 έχει πολύ δεινοπαθεί τα τελευταία χρόνια. Το 120 επικαλούνται οι αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα, επί μνημονίου, ο Καμένος, ο Τσίπρας, ο Κουίκ κτλ. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία που λειτουργεί. Το αν ένας νόμος της όποιας κυβερνήσεως είναι συνταγματικός, ορθός ή όχι, δεν κρίνεται έτσι γενικά στο πεζοδρόμιο και στο Facebook, κρίνεται στα συνταγματικά μας δικαστήρια. Πας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάνεις μια αίτηση, ή σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο να το κάνεις. Λένε οι τηλεθεατές μας εδώ πέρα, σας διαβάζω τα μήνυματα που στέλνουν, ότι πείτε στον κύριο Γεωργιάδη ότι με κάποιους από αυτούς διαδηλώνανε μαζί για τις πρέσπες στα συλλαλητήρια που γινόντουσαν. Σας υπενθυμίζω όταν είχα πάει με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Αυτοί μας είχαν προπυλακίσει μπροστά στη Μεγάλη Βρετανία, ίδιοι, μέσα στο συλλαλητήριο. Μα δεν τα θυμάστε. Παραλαμβάνω λοιπόν, στην αστική μας κοινοβουλευτική δημοκρατία, πείτε και του συνηγόρου υπερασπίσεως των 11, ότι αν κάποιος θεωρεί ότι μία πράξη της διοίκησης ή ένας νόμος είναι αντισυνταγματικός, πάει στην ελληνική δικαιοσύνη. Να. Και αν η ελληνική δικαιοσύνη κρίνει ένα μέτρο αντισυνταγματικό, αυτομάτως πάβει να λειτουργεί. Μάλιστα. Κανένας δεν νομοποιείται να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Και το άρθρο 120 δεν υπάρχει αυτό. Κύριε Γεωργιά, υπάρχει την περίπτωση καταλήξεως της δημοκρατίας. Στα πλάνα όμως που δείχνουμε, και δεν λέω τα πλάνα τώρα της σύλληψης και της μεταφοράς του στα δικαστήρια, λέω τα πλάνα που έχουν τις στολές, που έχουν τα αυτοκίνητα. Αυτά έχουν, ξέρετε πόσο καιρό έχουν παίξει. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, αφήστε με να πω μια κουβέντα. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Μισό λεπτό. Ο άνθρωπος αυτός που είναι ο αρχηγός τους, έτσι που βγήκε και τελικά αποδείχθηκε τι ήταν το ποιόν του, έχει βγει εδώ και καιρό και τα έχει πει αυτά. Η δικαιοσύνη δεν έπρεπε να τον φωνάξει, να του πάμε πει λίγο με τι κάνεις εσύ εδώ. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ελάτε για να πάμε. Θες να βάλεις εσύ μία στολή και να γράψεις θεματοφύλακας του άρθρου 120. Ναι. Και τη βάζεις. Και το βάβεις και θα το κόλλει το αυτοκίνητό σου. Είναι αυτό ποινικό αδίκημα. Και έρχομαι και σου κάνω έλεγχο. Είναι άμα σου κάνω έλεγχο. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Εάν κάνεις πράξεις. Τα όπλα αυτά. Τα όπλα προφανώς είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό σας λέω. Για τα όπλα, νομίζω, τώρα. Να συντονίσουμε τη συζήτηση, να πάμε και στα επόμενα. Λέω ότι δεν μπορούσε να τρέξει κάποιος επειδή δημοσιεύτηκε φωτογραφία με το αυτοκίνητο
Εγώ να είμαι ξεκάθαρο. Να σε προετοιμάζω. Μ' αρέσει να έχουμε δημοκρατία. Κύριε Γεωργιάδη, και να λέει ο καθένας μία ερώτηση. Περίεργο το μακρύ του κοντό. Μία από τις πολλές ερωτήσεις που έχουμε για εσάς. Αν γνωρίζετε, βέβαια, υπάρχει και η συζήτηση για, για τη λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Έχετε εικόνα καθόλου μετά την αναμνηστική δόση, την οποία έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι. Και εσείς. Και ευχόμαστε όσους περισσότερος κόσμος μπορεί να την κάνει. Θα υπάρχει ημερομηνία λήξη μετά την τρίτη δόση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει, όπως ξέρετε, την Κία από χθες, όπου όσα πιστοποιητικά νόσεις είχαν βγει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, λίγουν όταν είχε βγει η λήξη τους, αναλόγως πότε είχε ασθενείς, ενώ ο καθένας δεν είναι. Για εμάς που κάναμε την αναμνηστική. Εμείς που κάναμε την αναμνηστική, θα βγει τώρα το πιστοποιητικό μόνο για μπροστά. Θα δούμε πόσο θα είναι. Σε το πόσο χρονικό θα δούμε. 9 μήνων θα είναι. Νομίζω θα είναι 9 μήνων, αλλά μην προτρέξω γιατί είναι θέμα των γιατρών. Ωραία. Μάλιστα. Έχετε να απαντήσετε κάτι στους ανθρώπους που στέλνουν μηνύματα και λένε να πιέσετε την περιφέρεια. 2.500 επιχειρήσεις περιμένουν να πληρωθούν για το ΕΣΠΑ. Ίσως είναι και περισσότερες, βέβαια, λέω εδώ πέρα. Ίσως έχουν εγκριθεί, λέει, γύρω στις 9. Περιφέρεια. Περιφέρεια Αττικής. Θα γίνει πλέον με το νέο έτος αμέσως. Αυτή τη στιγμή οι πιστώσεις έχουν εξαντληθεί για το έτος 2021. Έχουμε κάνει πολύ περισσότερες πληρωμές από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Και κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον. Ό,τι είναι εγκεκριμένο θα πληρωθεί. Η πρόσληψη των περίφημων 4.000 ιερέων έγινε χθες μια συζήτηση και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων. Η αντιξιωματική αντιπολίτευση. Είναι η χώρα που παραλόγω τελείως. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα και μετά γελάτε με την ησυχία σας. Η αξιωματική αντιπολίτευση είπε ότι απαντήσατε σε κάτι που δεν υπήρχε, ότι δεν έγινε κάποια ανάρτηση ποτέ από τον κύριο Τσίπρα. Τελικά θα προσλάβετε ιερείς αντί για γιατρούς. Οι προσλήψεις είναι γνωστές. Ανακοινώνονται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δημοσίως, νομίζω οι ιερείς είναι 200 κάτι, δεν θυμάμαι, 220. Άρα το 4.000 δεν ισχύει. Το 4.000 αριθμός έχει προκύψει από μια προφανώς συγκλονιστική παρεξήγηση. Πόσους ιερείς μισθοδοτεί το ελληνικό δημόσιο εδώ και πολλά χρόνια? 10.000. 6.000 είναι οι μόνιμοι στο δημόσιο και 4.000 επειδή διαρκώς ανανεώνονται σαν, να λέμε, διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις. Πραγματικότητα είναι και αυτοί μόνιμοι συνταγματικά, αλλά δεν έχει αυτό πιστοποιηθεί. Πώς το ξέρουμε αυτό? Το μάθαμε στην κοινή γνώμη έντονα κάποια στιγμή. Μα το έχει ανακοινώσει ο κύριος Τζανακόπουλος επί εποχής πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, συμφωνία με τον Μακαριότατο. Δεν το θυμάστε? Φυσικά το θυμάστε. Που είπε θα μονιμοποιήσουμε και τις 4.000 που δεν έχουν μονιμοποιηθεί. Αυτόν τον αριθμό των 4.000 που είχε ήδη πει ο Τσίπρας να τον μονιμοποιήσει, το έγραψε χθες η Καθημερινή για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω. Και έγινε όλο το μίλημα. Πάντως το διαψεύσατε. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση 4.000 προσλήψεων ιερέων. Το διευκρινίσατε. Δεν υπάρχει την περίπτωση. Υπουργέ, για την επιστρεπτέα έχουμε πολλά τηλέφωνα. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Υπάρχει πιθανότητα να μην πληρώσουν τίποτα οι άνθρωποι? Να γίνει μηδέν. Αυτή τη δεν έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε, για όσοι έχουν πολύ μεγάλη ζημία, κύριε Σιωμόπουλε, από 70% και άνω, το 25% είναι να πληρώσει. Ισχύει. Αυτό θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο, από πότε θα ξεκινήσει? Θα κάνει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ήταν να πληρώσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ακόμα δεν έχει βγει ούτε η απόφαση. Θα κάνει ανακοινώσει. Άρα πάμε για παράταση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλό επόμενο, κύριε Υπουργέ.